In Business News. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συνάθρηση του κόσμου των προμηθευτών και των λιανεμπόρων. Το 12ο Cyprus Grocery Retail Conference προσέλκυσε και φέτος το ενδιαφέρον εκατοντάδων επαγγελματιών του κλάδου. Διεθνείς εταιρείες στον τομέα του λιανικού εμπορίου όπως Tesco, Procter & Gamble, Retail Week, Campo Frio Group και άλλοι ανέλησαν τις προοπτικές, τα εμπόδια, τις στρατηγικές στην κρίση και τις συνεργασίες που συνάπτονται για να δώσουν στα FMCGs τη δυναμική που τους αξίζει και μια περίεπτη θέση στον κόσμο των brands. Μεγάλες υπεραγορές της Κύπρου σε μια ευόλιστη ύλη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανέλησαν τις τάσεις στις κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εξετάστηκαν σε βάθος τι, πώς, πού, πότε, πόσο και γιατί αγοράζει ο πελάτης του φυσικού καταστήματος ή του online καναλιού, τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις επιλογές του, καθώς και τις εξελίξεις στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας και διεθνώς που καθορίζονται από τις αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά. Κύριος χορηγός του συνεδρίου ήταν η Carrefour Κύπρου. Χορηγοί ήταν η CableNet, JCC Payment Systems και PowerSoft Computer Solutions. Η JCC αποφάσισε να στηρίξει το 12ο συνέδριο λιανικού εμπορίου, γιατί αναφέρεται σε μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική γκάμα πελατών της. Διαχρονικά οι υπεραγορές έχουν πολύ ψηλή χρήση κάρτας και χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Συγκεκριμένα, ο συνολικός τζίρος με κάρτες στις υπεραγορές είναι το 21% της ολικής χρήσης της κάρτας στην Κύπρο. Η ενσωμάτωση καινούριων τεχνολογιών στον τομέα αυτών έχει μια μεγάλη αυξητική τάση. Οι εταιρείες πλέον γνωρίζουν ότι μια τέτοια επένδυση προσφέρει μεγάλη απόδοση. Για τον λόγο αυτόν, γιατί PowerSoft είναι μείζωνο σημασία. Η στήριξη, η υποστήριξη τέτοιων οργανωμένων συνέδριων στους χώρους αυτούς. Το συνέδριο απευθυνόταν σε γενικούς διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους, διευθυντές marketing, brand managers, εμπορικούς διευθυντές, όπως επίσης και σε στελέχη που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο. Χορηγή επικοινωνία ήταν το περιοδικό InBusiness, InBusinessNews.com, τηλεόραση Σίγμα και συγκρότημα Δίας.